Ήταν η βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η κυρία Παρασκευή Βρεζίδου. Αναφερθήκαμε στο σύνολο του κοινοβουλευτικού της έργου το τελευταίο πενθήμερο και βέβαια εν αναμονή της επίσκεψης του Υφυπουργού Υγείας του κ. Κοντοζαμάνη στην περιοχή. Θα επισκεφθεί τα δύο νοσοκομεία Μποδοσάκιο και Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης προκειμένου να δει από κοντά πώς έχει η κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε τα μέτρα που θα ληφθούν και επίσης να δούμε τι θα γίνει και αν θα αναζητηθούν τα αίτια που έχουμε πολλά κρούσματα στη Δυτική Μακεδονία, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Μην ξεχνάμε ότι στο βαθύ κόκκινο παραμένουν επίσης οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Γρεβενών και ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Θα συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Καλλιόπη Ιβέτα. Θα δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Και θα σταθούμε στην κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε πρόσφατα ζητώντας παράταση της μονάδας 3 και 4 του ΑΕΣ Καρδιάς προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας. Καλησπέρα κυρία Βέτα, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από πού να ξεκινήσω. Θα μας πει κάποιος, κυρία Βέτα, τι φταίει και έχουμε τόσα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Αυτό είναι ένα αίτημα εδώ και πάρα πολύ καιρό που έχει διατυπωθεί και από μένα και από άλλους συναδέλφους ότι πρέπει επιτέλους να δούμε τι γίνεται λάθος στην Κοζάνη. Δεν είναι μόνο η ατομική ευθύνη. Δεν είναι οι πολίτες του νομού μας ανεύθυνοι σε καμιά περίπτωση ή δεν κάνουν κάτι διαφορετικό από τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Πρέπει να δουν λοιπόν το επιδημιολογικό φορτίο από πού πηγάζει. Γιατί τον τελευταίο καιρό πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση από τις αρχές του Μάρτη. Είμαστε στην πρώτη θέση στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να έρθουν οι ειδικοί, οι λοιμοξιολόγοι, οι άνθρωποι επιστήμονες, να γίνει μία μελέτη. Τι φταίει. Φταίνε οι μαζικοί χώροι εργασίας. Τι φταίει ακριβώς και εμείς είμαστε πάντα στην πρώτη θέση με το πιο μακρόχρονο lockdown όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης πια 6 μήνες με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην ψυχολογία των ανθρώπων και βέβαια στην οικονομία και στην υγεία χάνονται ανθρώπινες ζωές. Κυρία Βέτα, το ζητάτε επίμονα και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή έχουν γίνει και ο αρχηγός σας, ο κύριος Τσίπρας, έβαλε επιτακτικά το ζήτημα αυτό προκειμένου να αναζητηθούν τα αίτια γιατί σε άλλες περιοχές έχουμε περισσότερα κρούσματα. Αύριο αναμένεται στην περιοχή ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Κοντοζαμάνης. Θα τον συναντήσετε, θα του θέσετε και εσείς τα ζητήματα αυτά από κοντά. Δεν θα το συναντήσω τον κύριο Κοντοζαμάνη αύριο, διότι είναι καθημερινή και είμαι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα λόγω υποχρεώσεων στη Βουλή. Αλλά θα φροντίσω το επόμενο διάστημα και βέβαια θα καταθέσω ερώτηση πάνω σε αυτό. Το έχω διατυπώσει, όπως σας είπα, και στο παρελθόν, γιατί πρέπει να δούμε την αιτία για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να έχουμε συνεχώς lockdown και με αυτές τις παλινοδίες της κυβέρνησης. Την Παρασκευή ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή μας είπε ότι όλα γίνονται πάρα πολύ ωραία. Ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με τη διαχείριση της πανδημίας και της οικονομίας. Και είπε ότι υπάρχει σχέδιο για το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και της οικονομίας. Τι άλλαξε αλήθεια μέσα σε λίγες ώρες και το Σάββατο το πήρε πίσω. Αυτό εμένα μου λέει και όπως όλους τους πολίτες ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Κανένα σχέδιο. Συνεχώς οδεύουν βλέποντας και κάνοντας. Και βέβαια κάποιοι άνθρωποι μπήκαν σε έξοδα να πάρουν εμπόρευμα για τις επιχειρήσεις τους και από τα πενιχρά έσοδα που έχουν, που δεν έχουν έσοδα μάλλον, από τα πενιχρά χρήματα που έχουν αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε καμία ουσιαστική στήριξη όλο αυτό το διάστημα και τελικά το πήρε πίσω μέσα σε λίγες ώρες και μας έβαλε πάλι τις 3 περιοχές σε lockdown και τη δική μας περιοχή. Εγώ θεωρώ ότι φύγεται πρώτα απ' όλα η αξιοπρέπεια των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, μας εμπέζει κανονικά και πρέπει να δοθεί λύση άμεσα. Κυρία Βέτα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν πάμε για τις μονάδες 3 και 4 να δούμε τι γίνεται.
και την κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσατε. Σήμερα είχαμε τις ανακοινώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που μένουν κλειστές με κρατική εντολή. ΠΕ Κοζάνης, λοιπόν, κλειστές επιχειρήσεις. Ένα σχόλιο για τα μέτρα, πώς τα είδατε? Τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα. Αυτό το δίνεται ένα χιλιάρικο για ένα μήνα. Αν δηλαδή έχουμε άρση των μέτρων, θα είναι ένα πεντακοσάρικο για επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απόγνωση οι επιχειρηματίες. Εγώ συζητάω καθημερινά με τους ανθρώπους και της εστίασης και των εμπορικών και άλλων επιχειρήσεων που είναι σαν αόρατοι, όπως είναι τα γυμναστήρια, ας πούμε, όπως είναι οι σχολές οδηγών, όπως είναι η σχολή χορού που έχουμε, όπως είναι οι καλλιτέχνες, όπως είναι ο αθλητισμός, όλα αυτά. Δεν έχουν στηριχτεί καθόλου. Δηλαδή, πείτε μου εσείς, πώς θα μπορέσει να στηριχτεί μια επιχείρηση που τρέχουν τα έξοδά της όλο αυτό το διάστημα και στο τέλος, αν δεν θα έχουμε ένα μήνα lockdown και έχουμε μισό, θα πάρει 500 ευρώ. 500 ευρώ. Τι να μπορέσει να αντιμετωπίσει με 500 ευρώ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που τις έχουμε διατυπώσει και για την εστίαση από την αρχή, αλλά και για τους άλλους κλάδους. Χρειάζεται καταρχήν ένα γενναίο πρόγραμμα μη επιστρεπτές καταβολής χρημάτων. Και η μάλιστα, επιστρεπτέα... κυρία Βέτα, πρέπει να πούμε ότι έχετε και μια διαδικτυακή συζήτηση την Τετάρτη για αυτό το θέμα, με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο από την περιφέρεια, από τους δήμους, από τα επιμελητήρια, τους εμπορικούς συλλόγους, προκειμένου να καταθέσετε από κοινού κάποιες προτάσεις για να υπάρξει διέξοδος σε αυτή την κρίση. Ακριβώς, και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια τέτοια τηλεδιάσκεψη. Θα συμμετέχουν και ο τομεάρχης μας, ο κύριος Χαρίτσης, και οι αναπληρωτές τομεάρχες, και εγώ θα έχω παρέμβαση, αλλά πιο πολύ θα ακούσουμε τους ανθρώπους της αγοράς, των επιχειρήσεων, του εμπορικού κόσμου, γενικά των φορέων, των οικονομικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Και βέβαια θα υπάρχει και ένας διάβλος ανοιχτός μέσα από το Facebook που θα μεταδίδεται του ΣΥΡΙΖΑ, για να δεχόμαστε ερωτήσεις και να μπορούμε να απαντήσουμε και να κάνουμε και μία τέτοια συζήτηση με τους ανθρώπους. Και να ακολουθήσει και μία κοινοβουλευτική ερώτηση από εσάς μετά, αφού συγκεντρώσετε όλες τις απόψεις και όλα τα στοιχεία. Επειδή είναι χρόνος δελτίου, πάμε λίγο να δούμε και την κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσατε και ζητάτε παράταση της λειτουργίας των μονάδων 3 και 4 του ΑΕΣ Καρδιάς, προκειμένου να ζεσταθούν οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας και το επόμενο διάστημα. Τηλεθέρμανση συνδέεται με τις δύο μονάδες. Έχει μία καθυστέρηση ο ήχος και δεν γι' αυτό δεν βολεύει και εγώ, γι' αυτό περιμένω να απαντήσετε. Κοιτάξτε, τις περιοχές μας τις ξέρουμε πάρα πολύ. Έχει πολύ κρύο, μέχρι και το Μάη έχουμε κρύο. Επομένως, στις 17 του Απρίλη που είναι προγραμματισμένο να τελειώσει η λειτουργία του ΑΕΣ Καρδιάς, που τροφοδοτεί 3 και 4, που τροφοδοτεί βασικά την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας, είναι πολύ λίγο. Ζητάω με την ερώτηση, βασιζόμενη στην επιστολή που έστειλε και ο κύριος Πλακεντάς, την παράταση, την ολιγοήμερη παράταση της λειτουργίας των μονάδων, έτσι ώστε και το Πάσχα να μην είναι κρύο, να μην περάσουν οι άνθρωποι με κρύο και να μπορέσουμε να ανταποκριθούν έτσι και να έχουν τη ζεστασία που χρειάζεται ο τόπος μας. Να πω ότι αυτή η παράταση είχε γίνει με υπουργική απόφαση από το ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους μήνες πριν τις εκλογές του 19, όπου από 17.500 ώρες που ήταν η λειτουργία πήγε σε 32.000 ώρες και ουσιαστικά δηλαδή οι μονάδες λειτουργήσαν με βάση αυτή την κία που βγήκε τις τελευταίες μέρες για να έχουμε την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και την τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αφορά τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες. Να δούμε πώς θα στηριχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κυρία Βέτα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να σας πω επίσης ότι ετοιμάζω μία ερώτηση για τα νοσοκομεία της περιοχής, γιατί πρώτα όλα τα προβλήματα πηγάζουν από την πανδημία και πρέπει να στελεχωθούν
αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένα δυστυχώς στα νοσοκομεία. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Γενικά το ΕΣΥ έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα χρειάζεται μια στελέχωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Ας αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, κυρία Βέτα, και είναι πολλά, και στη συνέχεια ας στελεχωθούν ακόμη καλύτερα τα νοσοκομεία. Πάντως έχουν χτυπήσει κόκκινο τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κυρία Βέτα. Εγώ, να είστε καλά.